κλάδος της αισθητικής είναι εξελισσόμενος, ένας τομέας ο οποίος είναι αρρήκτα δεμένος με μηχανήματα, μεθοδολογίες, θεραπείες και επίσης το βασικό εργαλείο ο κόσμος της κοσμητολογίας των καλλιντικών είναι ένας εξελισσόμενος τομέας, η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται, που επιβάλλει στον επαγγελματία αισθητικό να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται, να είναι καταρτισμένος για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα εργαλεία στην εφαρμογή νέων μεθοδολογιών και θεραπείων. Το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής του Inter College έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών. Μιλάμε για τετραετή φοιτηση για την απόκτηση πτυχίου. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πιστοποιηθεί επίσημα από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2020 και συνδυάζει τον τομέα της κλασικής αισθητικής με μεθοδολογίες, θεραπείες, αλλά και πρακτικές εφαρμογές στις σύγχρονες μεθόδους όπως το λέιζερ, η δερματοσθηξία και έχει τη δυναμική να εντάξει το κομμάτι της κοσμητολογίας όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό εργαστηριακό επίπεδο. Οπότε τα παιδιά ολοκληρώνοντας το πτυχίο τους στην αισθητική είναι και πλήρως καταρτισμένοι για τον κόσμο της κοσμητολογίας, τον καλλιντικό. Και να πω και κάτι, είναι ένας τομέας πολυσύνθετος, ένα γράμμα πάρα πολλών γνώσεων, οπότε πέρα από το κομμάτι των θεραπείων, τα παιδιά μπορούν να υποστηρίξουν και το κομμάτι των cosmetics, που είμαι, γι' αυτόν τον λόγο είμαι και εδώ πέρα μαζί με, σε αυτό το πρόγραμμα μαζί με τις καθηγητρίες μου στην αισθητική ενός συντονιστής, κουβαλώ το κομμάτι της συνθετικής χημίας, οπότε υποστηρίζω το κομμάτι των καλλιντικών. Οπότε μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλήρες και η μοναδικότητά του είναι ότι τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης σε πραγματικούς χώρους εργασίας από όλα τα φάσματα που έχει να προσφέρει αισθητική και ομορφιά, είτε μιλάμε για χώρους πρόθεσης καλλιντικών προϊόντων, είτε χώρους επαγγελματικού μακιγιάς, Ινστιτούτα Αισθητικής, μονάδες επεξίας και κέντρο ομορφιάς, που ειδικά στην Κύπρο μας είναι και μεγάλη σημασία με τον τουρισμό και τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε.